Και πάμε να ετοιμάσουμε την επόμενη συνταγή μας για σήμερα. Θα φτιάξουμε κάτι healthy, γρήγορο, πεντανόστιμο και street. Γίνεται? Γίνεται. Τι θα φτιάξουμε? Μπιφτέκια σολομού. Μπιφτέκια σολομού θα φτιάξουμε, αλλά θα τα βάλουμε σε μπέργκερ. Θα φτιάξουμε δύο συνταγές σε μία. Οπότε κυρίες και κύριοι, πάμε να δούμε τα υλικά μας. Για το μπέργκερ σολομού θα χρειαστούμε 500 γραμμάρια φρέσκο σολομό, αλάτι, πιπέρι, 3 κουταλιές της σούπας ελαιόλαδο, 2 κουταλιές της σούπας κόλιανδρο φρέσκο, ξύσμα από 2 λάιμ, χυμό από 1 λάιμ, 2 φρέσκα κρεμμύδια, 2 κουταλιές της σούπας δυόσμο, 1 κουταλιά της σούπας μουστάρδα, 1 αυγό μεσαίο, 40 γραμμάρια μαγιονέζα και 70 γραμμάρια φρυγανιά τριμμένη. Για τη σύνθεση θα χρειαστούμε 4 ψωμάκια για μπέργκερ, 2 κουταλιές της σούπας σάλτσα μπαρμπεκιού, 1 ντομάτα και φύλλα από μαρούλι. Ανάβουμε το μάτι μας ή τη φωτιά μας, πείτε το όπως θέλετε, και έχω λίγο σολομό εδώ πέρα, ίσα να φτουράει. Δεν θέλουμε να πάρουμε έναν τόνο σολομό, μπορούμε να πάρουμε ό,τι ψάρι θέλουμε. Μπορούμε να πάρουμε μπακαλιάρο, μπορούμε να πάρουμε σφυρίδα, μπορούμε να πάρουμε ξυφία, μπορούμε να πάρουμε ό,τι μας αρέσει. Δεν είναι περιοριστικό να χρησιμοποιήσουμε σολομό. Τώρα στο σολομό δεν θα κάνω κάτι ιδιαίτερο, ίσα θέλω να το ψήσω. Για αυτό το λόγο θα ρίξω λίγο λαδάκι εδώ. Αλάτι και πιπέρι. Και η ερώτηση που έχω να κάνω σε όλους είναι η εξής. Άμα ψήσω έτσι το σολομό μου στο τηγάνι, θα ψηθεί, σωστά? Θα πάρει πολύ ώρα. Δεν θέλουμε να μειώσουμε έτσι 3-4 λεπτά τη συνταγή μας? Ναι. Μπορούμε να το κάνουμε. Κοίταξε πώς απλά. Απλά κόβουμε το σολομό μας σε μικρότερα κομμάτια εδώ. Αφού τους άλλους θα το διαλύσουμε για να κάνουμε μπιφτέκια. Δεν μας ενδιαφέρει το πώς θα το ψήσουμε. Θέλουμε να το ψήσουμε όσο πιο γρήγορα γίνεται. Οπότε, κόβω σε ακανόνιστα κομμάτια. Βλέπετε πόσα τσούμπαλα το έχω κόψει. Αλλά δεν πειράζει. Το έκανα τώρα. Έτσι όπως είναι. 1, 2. Για να σας δείξω ότι όντως μπορείτε να χρησιμοποιήσετε φύρες από ψάρια. Δεν είναι ανάγκη να πάρετε ολόκληρο κομμάτι. Έτσι όπως είναι κατευθείαν, βάζουμε πάνω στο τηγάνι και πάμε εδώ. Κοιτάξτε. Πώς φαίνεται η διαδικασία, φίλε Διονύση? Εύκολη. Κοίτα εδώ. Μπαμ, μπαμ. Όπως βλέπετε, δεν έχω προσθέσει καθόλου λάδι στη συνταγή. Μόνο αυτό που είχε ο σολομός. Γιατί ο σολομός, καθώς ψήνεται, βγάζει τα δικά του λιπαρά. Είναι πολύ πιο εύκολο να ψήσουμε το σολομό έτσι. Μπορούμε να βάλουμε είτε σε γκριέρα σε περίπτωση που αναρωτιέστε, ή άμα θέλετε να ψήσετε το φούρνο, απλά λαδώστε, αλλά το πιπερώστε. Και έτσι όπως είναι μικρά τα κομμάτια, θέλουν περίπου 10 λεπτάκια στους 200 βαθμούς και θα είναι έτοιμα. Εντάξει. Υπομονή 2-3 λεπτάκια μέχρι να ψηθεί ο σολομός. Ο σολομός έχει υψηλή περιεκτικότητα σε πρωτεΐνες, είναι πλούσιο σε μέταλλα και περιέχει βιταμίνες A, D, E, B6 και B12. Τα ωμέγα-3 λιπαρά οξέα που περιέχει φαίνεται να συμβάλλουν στην ομαλή λειτουργία της καρδιάς. Και ο σολομός μας είναι έτοιμος, σβήνουμε τη φωτιά μας και όπως βλέπετε έχει βγάλει αρκετά λιπαρά. Δεν τα θέλουμε. Μεταφέρουμε σε ένα μπολ, εδώ έτσι όπως είναι τα κομμάτια. Πόση ώρα κάναμε τώρα, φίλε Διογέννη? 3 λεπτά. Γιατί κρατάς χρόνο. Συγχαρητήρια, ρε φίλε. Λοιπόν, αυτό πάει πίσω. Σε περίπτωση που δεν σας αρέσει καθόλου η μυρωδιά του ψημένου ψαριού στο σπίτι, μπορείτε να το κάνετε στον ατμό. Και κανονικά με τον ίδιο τρόπο το βγάζουμε και το βάζουμε σε ένα μπολ. Πάμε τώρα να φτιάξουμε το ζυμάρι ουσιαστικά για μπιφτέκια με το σολομό μας. Αυτό που πρέπει να προσθέσουμε είναι μυρωδικά. Τα μυρωδικά που πάνε πάρα πολύ με το σολομό είναι ο δυόσμος και ο κόριανδρος. Ο κόριανδρος, σε περίπτωση που δεν θέλετε να το βάλετε, θα βάλετε λίγο παραπάνω δυόσμο. Ο δυόσμος μας αρέσει πάρα πολύ. Πηγαίνει πάρα πολύ με τη συνταγή και επειδή θα βάλουμε και lime, ο κόριανδρος συνδυαστικά μαζί με το lime, ξέρετε ότι έχει μια πιθανή γεύση. Λοιπόν, είναι πολύ απλές οι κινήσεις που θα κάνετε και όντως απογειώσετε το σολομό, οπότε προσέξτε. Ρίχνουμε τον κόριανδρο. Εδώ. Απαραίτητο συστατικό για να βγει ωραίο και νόστιμο το πάτι, ουσιαστικά το μπιφτέκι από το σολομό μας, είναι η οξύτητά μας. Θα βάλω lime αλλά και λεμόνι. Αν θέλετε να βάλετε, μπορείτε να βάλετε λεμόνι. Και θέλω και οπωσδήποτε χυμό από lime. Αυτό το lime είχε αρκετό ζουμάκι μέσα, οπότε θα βάλω ένα, δεν θα βάλω δύο. Αλλά σε περίπτωση που κάνετε μπιφτέκια με θαλασσινά, άμα δεν βάλετε μέσα οξύτητα, lime, λεμόνι, πραγματικά θα χάσετε τα πάντα όλα. Τώρα, αυτό που θέλω να κάνω είναι να σπάσω λίγο το σολομό μαζί με το lime και θέλω να αφήσω να ρουφήξει το lime ο σολομός.
Αυτά που σας λέω είναι πολύ μικρά τυψάκια, επειδή έχω κάνει μπόλικα και πολλά fish cakes. Όντως αυτές οι λεπτομέρειες θα κάνουν τη διαφορά. Ανακατεύουμε το lime, έχουμε βάλει τον κοριανδρό και πάμε να προσθέσουμε τα υπόλοιπα μυρωδικά μας. Θα βάλουμε λίγο φρέσκο κρεμμυδάκι. Σε περίπτωση που έχετε chives, τα chives πάνε περισσότερο. Απλά επειδή ξέρω ότι chives κοινόπραστο δεν μπορεί να βρείτε όλοι. Φρέσκο κρεμμυδάκι μπορείτε να βρείτε σίγουρα όλοι. Μην το παρακάνετε. Θέλουμε λίγο και θέλουμε μόνο το πράσινο σημείο. Δεν θέλουμε το λευκό. Θέλουμε να μας βγάζει μια φρεσκάδα. Οπότε δείχνουμε και το φρέσκο κρεμμυδάκι εδώ. Παναγία μου. Και αυτό που σας είπα ότι πηγαίνει πάρα πολύ, τι είναι? Δυόσμος. Όλαλα. Χωρίς δυόσμο, αυτή η συνταγή θα είναι λειψή. Χρειάζεται λίγο φροντίδα ο Σολομός και γενικά τα ψάρια. Και εντάξει, ο Σολομός από μόνος του είναι πάρα πολύ νόστιμος σχετικά με τα υπόλοιπα ψάρια. Αν θα βάλετε κάποιο λευκό ψάρι, όπως είναι ο μπακαϊάρος, όπως είναι η σφυρίδα, εκεί πέρα όντως τα μυρωδικά θα παίξουν πρωταγωνιστικό ρόλο. Οπότε πρέπει να τα βάλετε 100%. Μην ξεχάσετε να τα βάλετε. Πραγματικά εδώ πέρα θα κάνετε όλη τη διαφορά. Κοιτάξτε εδώ. Βάζω και το δυόσμο μέσα και ήδη μυρίζει υπέροχα. Και τώρα πάμε λίγο να περάσουμε στα παράδοξα της συνταγής μετά από το αλάτι και το πιπέρι. Θα βάλω λίγο αλάτι και πιπέρι. Αλάτι, πιπέρι. Το επόμενο υλικό που θα ρίξουμε μέσα στο μπολ μας είναι η μουστάρδα. Απαλή μουστάρδα. Σε περίπτωση που βάλετε τη ζών, θα βάλετε μία κοφτή του γλυκού. Μην βάλετε παραπάνω γιατί θα βγει πάρα πολύ καυτερό το περί. Και δεν θέλουμε. Θα ρίξουμε ένα αυγό 50 γραμμάρια. Σε περίπτωση που είναι μεγάλο το αυγό, βάλετε μόνο τον κρόκο. Δεν θέλουμε πολύ αυγό. Εδώ. Και τώρα το παράδοξο που σας έλεγα πριν ήρθε αμέσως τώρα. Όλα τα fish cakes παγκοσμίως, έχω δοκιμάσει όλες τις συνταγές, αλήθεια σας λέω, φτιάχνονται είτε με πουρέ πατάτας είτε με μαγιονέζα. Το κακό με το πουρέ πατάτας είναι ότι χάνεται τελείως η γεύση του ψαριού. Γι' αυτό το λόγο εγώ έχω συνηθίσει και έχω καταλήξει ότι ο καλύτερος τρόπος για να φτιάξουμε μπιφτέκια από ψάρια είναι η μαγιονέζα. Οπότε αυτό θα κάνετε κι εσείς. Λοιπόν, ρίχνουμε μέσα και τη μαγιονέζα. Εδώ. Αλάτι πιπέρι βάλαμε. Δεν σας φαίνεται παράξενο. Ξέρω ότι μπορεί να σας φαίνεται παράξενο, δεν κάνουμε τίποτα για να σας κοροϊδέψουμε. Και οπωσδήποτε φρυγανιά τριμμένη. Μέσα κι αυτή. Τώρα, γραντάκια. Και ανακατεύουμε. Το μείγμα στην αρχή, όταν ανακατέψετε, να ξέρετε θα βγει αρκετά υγρό. Θα νομίζετε ότι κάτι λάθος έχετε κάνει. Θα σφίξει στη συνέχεια, μην φοβάστε καθόλου. Τώρα, πλάθουμε το μείγμα μας εδώ. Και καλό θα ήταν να βάλουμε στο ψυγείο για τουλάχιστον 4-5 ώρες σκεπασμένο με μεμβράνη για να σφίξει το μείγμα. Όσο περισσότερο περνάει η ώρα, τόσο περισσότερο σφίγγει. Θέλετε να τα αφήσω να κρυώσει ή θέλετε να πάω κατευθείαν? Το καλύτερο δυνατό θέλω. Το καλύτερο δυνατό είναι από το ψυγείο. Απλά θέλω να δείξω ότι ακόμα κι αν είστε ανυπόμονοι, ο κύριος Σάκης μπορεί να καταφέρει να το πετύχει. Θέλετε να το δείτε? Θέλω. Ωραία, λοιπόν. Τηγανάρα πάνω στη φωτιά. Εδώ ανάβουμε το μάτι μας. Λίγο λαδάκι. Οπότε θέλω τα ψωμάκια μου. 1, 2, 3, 4. Θα γίνουν καταπληκτικά, θα γίνουν τόσο νόστιμα. Πραγματικά, η μαγιονέζα είναι αυτή που κάνει τη διαφορά. Είναι από τις συνταγές που είναι καταλυτική η χρήση της. Πρέπει οπωσδήποτε να τη βάλετε. 1, 2, 3, 4. Θα μπορέσω να χωρέσω όλα τα ψωμάκια, λέτε? 3, 4, 5. Το παράκανα λίγο στο λάδι, αλλά δεν πειράζει. Ψήνουμε τα ψωμάκια μας εδώ, να γίνουν ωραία σεξι. Ψήθηκε, όχι. Ψήθηκε, όχι. Όχι. Α, για τα σκαζάλ. Το πρώτο είναι έτοιμο. Εδώ. Α, τώρα με το που έβγαλα ένα κατευθείαν ηρέμησα. Και αυτό είναι έτοιμο. Αχα. Αυτό είναι έτοιμο και αυτό είναι έτοιμο. Yes. Τρία. Και αυτό είναι έτοιμο και αυτό είναι έτοιμο. Και αυτό είναι έτοιμο και αυτό είναι έτοιμο! Ναι! Μόλις τελείωσα τα ψωμάκια μου, ελπίζω να βγουν και 4 μπιφτέκια γιατί δεν θέλω να βγουν λιγότερα. Λοιπόν, ρίχνω λαδάκι και επειδή καίει πάρα πολύ φωτιά, δεν θέλω να καίει τόσο. Λίγο λαδάκι. Πάμε να πλάσουμε τα μπιφτέκια μας. Θέλω 4 μπιφτέκια. Οπότε 1, 2, κοίτα να δεις που βγήκαν. 3, 4. Ποιο είναι πιο μεγάλο, παιδιά? Θα πάρω λίγο αυτό και λίγο από εδώ και είμαστε κύριοι, σωστά? Μου αρέσει πάρα πολύ να μην διαλύω τελείως το Σολομό. Άμα πλάθαμε πάρα πολύ ώρα, όντως θα είχε διαλυθεί ο Σολομός, αλλά δεν θα είχε ολόκληρα κομμάτια. Θα φαινόταν ότι δεν έχουμε κάνει ψάρι. Οπότε πατήστε λίγο το πάτι εδώ. Πάτις λέγονται, πάτις, ναι. Συγγνώμη που μπερδεύουμε όλη την ώρα, αλλά τα λέω έτσι. Είναι η καβουροπάτη. Βάζουμε στο τηγάνι. Και η επόμενη ερώτηση που φανταζόμουν ότι θα μου κάνετε και δεν μου κάνατε είναι άμα θα μπορούσαμε να τα ψήσουμε στο φούρνο. Αυτό δεν ήθελες να ρωτήσεις? Ναι. Βέβαια. Μπορούμε να τα ψήσουμε στο φούρνο. Θέλουν περίπου 15 λεπτάκια στους 180 βαθμούς ή 10 λεπτά στους 200. Πάμε και το επόμενο.
Τέλεια. Μα δεν είναι τέλειο που φαίνονται ολόκληρα τα κομμάτια του ψαριού. Τώρα, ξαναβάζω το τηγάνι πίσω στη φωτιά. Και πάμε να ψήσουμε τα μπιφτεκάκια μας. Ίσα-ίσα θέλουμε να πάρουμε χρώμα, γιατί το μόνο ομό που έχουμε μέσα τι είναι, το αυγό μας. Οπότε το αυγό θα πάρει θερμοκρασία και θα ψηθεί. Τώρα, όση ώρα ψήνονται τα μπιφτέκια, πάμε να ετοιμάσουμε τα μπέργκερ μας. Για τα μπέργκερ μας θα πάω πάρα πολύ χαλαρά. Θέλω μόνο barbecue sauce, εδώ, ντοματούλα και μαρούλι. Εδώ. Μάτα, μαρούλι, τέλος. Είμαι πολύ χαρούμενος για αυτή τη συνταγή. Πράγματι, με ένα κομματάκι σολομού που ίσως να φαίνεται σε όλους ότι είναι μία μερίδα, φτιάξαμε 4 γεμάτα φανταστικά μπέργκερ. Είναι πολύ ωραίο να αξιοποιήσεις όσο καλύτερα γίνεται την πρώτη ύλη σου. Μία φέτα, δύο φέτες, τρεις φέτες, την έκοψα λίγο λειψή, 4 φέτες. Τέλεια. Μπάρμπεκιου πάει από κάτω. Εδώ, εδώ, εδώ. Πάμε να γυρίσουμε τα μπέργκερ μας. Τα πάσα πιθανότητα έχουν πάρει χρώμα. Όλαλα. Κοιτάξτε εδώ. Εσείς μπορείτε να είστε λίγο πιο ευγενικοί. Εγώ βλέπετε λίγο τα πετάω. Και βέβαια, σίγουρα θα είναι καλύτερο το σχήμα σας άμα ψιλοκόψετε πάρα πολύ το κρέας μέσα, άμα το διαλύσετε. Εγώ ήθελα ολόκληρα κομμάτια, οπότε είναι λογικό να σπάει λίγο, αλλά μας αρέσει. Τώρα, ο σολομός μου είναι έτοιμος, οπότε βγάζω από τη φωτιά. Δεν θα ρίξω μαγιονέζα. Θα τα αφήσω όσο έχει. Κοιτάξτε εδώ. Πόσο φανταστικό μπορεί να είναι αυτό. Για πείτε μου, από το 1 στο 10. 10. Τι θα έλεγες, να χάσεις τη δουλίτσα σου. Να το κάνεις. Κοιτάξτε εδώ, Παναγία. Όσο πιο απλά γίνεται. Μία φέτα ντομάτα. 3-4. Λίγο μαρουλάκι. Και κλείνουμε τα μπέργκερ. Μην βάλετε τίποτα παραπάνω. Θέλουμε να γευτούμε ένα πεντανόστιμο μπιφτέκι από σολομού. Άμα το πλακώσουμε σε χίλια δύο πράγματα, θα σκεπάσει τη γεύση του σολομού. Οπότε δεν υπάρχει κανένας λόγος. Εδώ. Ελπίζω να γνωρίζετε αυτό το λογότυπο. Είναι το λογότυπο του Burger Up, του καλύτερου μπέργκερ που υπάρχει στον πλανήτη. Εννοείται. Και έτοιμος είναι ένα ωραίο ξυλοκοπής. Και με μόλις πόσα γραμμάρια, 400-500 γραμμάρια σολομού. Φτιάξαμε 4 μοναδικά υπέροχα μπέργκερ σολομού. Βουαλά! Για το μπέργκερ σολομού, ρίχνουμε στον σολομό λίγο ελαιόλαδο, αλάτι και πιπέρι. Τον κόβουμε σε κομμάτια, τον ψήνουμε σε ένα καυτό τηγάνι από κάθε πλευρά μέχρι να πάρει χρώμα και τον βάζουμε σε ένα μπολ. Προσθέτουμε τον κόλιανδρο ψιλοκομμένο, το ξύσμα και το χυμό από το lime και ανακατεύουμε. Ρίχνουμε το πράσινο μέρος από τα φρέσκα κρεμμυδάκια ψιλοκομμένα, τον δυόσμο ψιλοκομμένο, αλάτι, πιπέρι, τη μουστάρδα, το αυγό, τη μαγιονέζα, τη φρυγανιά και ανακατεύουμε μέχρι να ομογενοποιηθούν τα υλικά. Ιδανικά, βάζουμε το μείγμα στο ψυγείο καλυμμένο με διάφανη μεμβράνη για 4 με 5 ώρες να σφίξει. Στη συνέχεια, ψήνουμε τα ψωμάκια του μπέργκερ σε ένα τηγάνι με ελαιόλαδο. Αφαιρούμε τα ψωμάκια, πλάθουμε τα μπιφτέκια και τα ψήνουμε στο ίδιο τηγάνι με λίγο ελαιόλαδο από κάθε πλευρά μέχρι να πάρουν χρώμα. Φτιάχνουμε τα μπέργκερς βάζοντας τα μισά ψωμάκια, λίγη σάλτσα μπάρμπεκιου, προσθέτουμε από πάνω τα μπιφτέκια σολομού, φέτες από την ντομάτα και φύλλα από το μαρούλι. Καλύπτουμε τα μπέργκερς με τα υπόλοιπα ψωμάκια και σερβίρουμε. Simplicity, αλλά τελειότητα. Κοιτάξτε εδώ. Όντως είναι το πρώτο fish cake, το πρώτο ουσιαστικά μπέργκερ με ψάρι που βλέπεις πραγματικά το ψάρι, παιδιά. Το βλέπεις, έχει κομμάτια ψαριού. Οπότε ξέρεις ότι αυτό που τρως είναι πεντανόστιμο. Λίγο barbecue, δεν χρειάζεται κάτι άλλο για να μας δώσει αυτή την καπνιστή γεύση που θέλουμε. Και καλή μας όρεξη. Όχι, ειλικρινά, σας προκαλώ και εσείς που βλέπετε έξω και εσείς που βλέπετε από την τηλεόραση να το φτιάξετε, γιατί είναι μοναδικό. Δεν έχετε πάει κάτι παρόμοιο. Είναι πάρα πολύ ιδιαίτερο, πάρα πολύ αρωματικό, συγκλονιστικό, καταπληκτικό. Άμα το κάνετε, θα με θυμηθείτε. Καλή μας όρεξη.